Είμαστε εδώ και είμαστε στα μπλόκα εδώ και 2 εβδομάδες σχεδόν, και σε μερικές περιπτώσεις και πολύ περισσότερο, επειδή ακριβώς τα προβλήματα μας έχουν κατακλείσει, και αυτό φαίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από τους συναδέλφους μας Ευρωπαίους αγρότες, που όλοι έχουμε βγει από κοινού στον δρόμο αντιπαλεύοντας και τη νέα αναθεωρημένη ΚΑΠ, η οποία κινείται σε πολύ χειρότερη κατεύθυνση, επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερη μείωση των επιδοτήσεων, περιορισμούς και φραγμούς στην παραγωγή και στην ανάπτυξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε αιτήματα επιβίωσης, επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον με το υψηλότατο κόστος, με τις χαμηλές και ξεφτιλιστικές τιμές στα προϊόντα μας, με τις ανύπαρκτες ή τις αποζημιώσεις ψίχουλα που μας δίνουν από τον ΕΛΓΑ. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε μαζί με όλο το λαό ότι δεν μπορεί να πουλάμε πάφτιδα τη σοδειά μας και να φτάνει στα μαγαζιά, στα ράφια, 5 και 10 φορές ακριβότερα, κερδοσκοπώντας κάποιοι και σε βάρος των αγροτών και των παραγωγών και σε βάρος του ελληνικού λαού, των καταναλωτών, με τις πλάτες πάντα και τις ευλογίες όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες υποτίθεται προεκλογικά μας λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα από το χωράφι στο ράφι και μετεκλογικά βάζουν πλάτη για να κερδοσκοπούν εις βάρος μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, δίνουμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας και περηφάνειας. Καλούμε τον κάθε αγρότη, τον κάθε κτηνοτρόφο, όλους όσους δέχονται αυτά τα προβλήματα και τα ζουν καθημερινά στην τσέπη τους, όλους όσους νιώθουν απόγνωση, οργή και αγανάκτηση γιατί δεν τους αφήνουν να καλλιεργήσουν ή γιατί ο υδρότας και ο κόπος τους δεν αμείβονται να πάρουν τα τρακτέρ και με τη φυσική τους παρουσία να στηρίξουν, να δυναμώσουν τα μπλόκα της χώρας που ήδη βρίσκονται χιλιάδες τρακτέρ, και να δυναμώσουν και να βγουν και νέα μπλόκα όπως βγαίνουν καθημερινά. Είμαστε στη φάση συγκέντρωσης των δυνάμεων και είμαστε στη φάση κλιμάκωσης της κινητοποίησης. Μια κλιμάκωση που πρέπει να έρθει πανελλαδικά, που πρέπει να είναι συντονισμένη, που πρέπει να είναι αποφασιστική η στάση μας και ανυποχώρητη, που θα πρέπει να γίνει και στην Τρίτη που καλούμε την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Λάρισα, στη Νίκαια, όπου εκεί όλα τα μπλόκα της χώρας θα βαδίσουμε μαζί, ενωμένα, ώστε να πιέσουμε πιο αποτελεσματικά την κυβέρνηση. Πιέζεται η κυβέρνηση από τα μπλόκα, ναι ή όχι? Φυσικά και πιέζεται, συνάδελφοι, και δεν μπορούν να το κρύψουν. Θυμάστε την προηγούμενη Τρίτη, πριν 10 μέρες, ήμασταν υποκινούμενοι αγρότες. Από την Τετάρτη που άρχισαν να ξεδιπλώνονται τα μπλόκα με εκατοντάδες και χιλιάδες τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα, έχουμε γίνει αγρότες που έχουμε δίκιο, που έχουμε προβλήματα, που πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Όμως το μέτρο του εφικτού, μας λέει ο Πρωθυπουργός και μας πετάει τα ψίχουλα χθες από τη Βουλή. Ποιο είναι το μέτρο του εφικτού και ποιος το καθορίζει? Για μας το εφικτό και το ρεαλιστικό είναι να μείνουμε στα χωριά μας, στα χωράφια μας και να έχουμε εισόδημα να μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς θα καθορίσουμε τι είναι εφικτό και τι είναι ρεαλιστικό σε αυτή την πάλη που δίνουμε. Δεν υποτιμάμε καθόλου ότι έχουμε σκληρό αντίπαλο και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά στάθηκαν απέναντί μας. Αλλά και εμείς είμαστε σκληρό καρύδι για τα δόντια τους. Τα μπλόκα αυτή τη στιγμή είναι πολλά, είναι μαζικά και μπορούμε και έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση να κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα μας και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, βεβαίως κάτω από την πίεση των μπλόκων, να μας πετάνε αυτές τις εξαγγελίες χθες. 82 εκατομμύρια επιστροφή πετρελαίου όταν ο προϋπολογισμός είχε 0. Άρα αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων και της πίεσης που ασκούμε είναι 10% λέει μείωση στο ρεύμα και κάποιες άλλες και κάποια άλλα ψίχουλα που μας πετάει. Όμως, συνάδελφοι, εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε με πετρέλαιο στο 1,60 και τα 82 εκατομμύρια είναι ψίχουλα, είναι ένα γέμισμα αυτά που μας δίνουν. Πρέπει να θεσμοθετηθεί αφορολόγητο πετρέλαιο. Το 10% μείωση στο αγροτικό ρεύμα
είναι από τα 17 λεπτά η κιλοβατόρα να πάει στα 15,5. Υπερδιπλάσια από ό,τι πληρώναμε. Λέμε 7 πλαφών, 7 λεπτά πλαφών στο αγροτικό ρεύμα. Λέμε ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής με τιμές εγγυημένες που θα μας δίνουν αυτό το δικαίωμα. Και ταυτόχρονα ένας από τους λόγους που δεν θέλουν τις εγγυημένες τιμές είναι γιατί απαγορεύουν σε ένα βαθμό και την κερδοσκοπία. Γιατί όταν δεν ξέρει όλος ο ελληνικός λαός ότι πουλήθηκε το τάδε προϊόν 50 λεπτά, δεν μπορεί να πάει να το αγοράσει από τα ράφια 2, 3 και 4 ευρώ που το αγοράζει σήμερα. Γι' αυτό δεν το κάνουν. Είναι και ένας από τους λόγους που δεν το κάνουν ώστε να κερδοσκοπούν τις βάρος μας. Και δεν μπορεί να μιλάμε για εφικτό στα πλαίσια του δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση προχθές παίρνει απόφαση να δώσει 50 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία στον πόλεμο και για τους αγρότες το μόνο που είχε να πει ήταν ότι θα αρθεί η αγρανάπαυση που είναι 4 στρέμματα στα 100 στρέμματα καλλιεργούμενης γης. Τι να σωθείς άμα καλλιεργείς και 4 στρέμματα επιπλέον? Ποιο είναι το ποσό δηλαδή που θα πάρεις, που θα σου δώσει το δικαίωμα να επιβιώσεις? Σαφέστατα χρειάζονται άλλα μέτρα. Χρειάζονται μέτρα που θα τα επιβάλλουμε εμείς. Χρειάζονται αιτήματα και στο κόστος και στην κοινή αγροτική πολιτική που δεν πρέπει να ισχύσει για φέτος, ώστε να πάρουμε το σύνολο των επιδοτήσεων, αλλά και πάλι για να την αλλάξουμε, για να πάρουμε ακόμα περισσότερα, για να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα αυτά που μας ανήκουν, αυτό το πλούτο που παράγουμε γύρω μας και δεν μπορούμε να τον καρποθούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πάρα πολλά και το μήνυμα της σημερινής μεγαλειώδης συγκέντρωσης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και η ίδια η αποστολή και ο ρόλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που εκφράζει ομοσπονδίες, που εκφράζει αγροτικούς συλλόγους, που εκφράζει το οργανωμένο κίνημα, είναι να ενώνει και όχι να χωρίζει. Έχουμε τα ίδια προβλήματα και τα ίδια αιτήματα. Πρέπει με αποφασιστικότητα να σταματήσουμε το διέρη και βασίλευε που πολύ έντεχνα η κυβέρνηση και όλοι όσοι είναι εχθροί του αγροτικού κινήματος και δεν θέλουν να είμαστε στον δρόμο γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη μας. Όλοι αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να πάρει το αφορολόγητο πετρέλαιο μόνο η Θεσσαλία ή μόνο η Μακεδονία ή μόνο η στερεά Ελλάδα. Θα το πάρουμε όλοι μαζί. Πρέπει να καταλάβουν ότι η κάθε κατάκτηση που γίνεται, γίνεται για όλους. Δεν μπορεί να ευνοηθεί μια περιοχή και οι άλλες περιοχές να μην πάρουν σε ένα οποιοδήποτε προϊόν. Δεν μπορεί να πάρει ένα πλήρωση εισοδήματος μόνο μια περιοχή και οι άλλες να κάθονται να κοιτάνε με το δάκτυλο στο στόμα. Αυτά που λένε και που διαδίδουν και τα δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια που χορεύουν μπροστά στα μάτια μας και τα είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή, τι χρήματα είναι δικά μας. Μίλησε ότι στην πενταετία ο ΕΛΓΑ έδωσε 1,1 δισεκατομμύρια. Λες και τα έδωσαν από την τσέπη τους. 175 εκατομμύρια δίνουμε κάθε χρόνο εμείς. Επί 5 χρόνια 875 εκατομμύρια. Και τα 330 ήταν αυτά που μας χρουζούσαν το 2011, που καμία κυβέρνηση ενώ είχε υποχρέωση να τα έχει βάλει. Και τα έβαλε η σημερινή κυβέρνηση όλα μαζί. Ποια είναι λοιπόν τα λεφτά που έβαλαν και τη στήριξη στον ΕΛΓΑ και στον πρωτογενή τομέα? Με τα δικά μας τα λεφτά βγαίνουν και κάνουν πολιτική ότι δώσανε 1 δισεκατομμύριο. Και πάνε να μας διαιρέσουν ότι στη Θεσσαλία θα δώσουν 3,3 λέει δις σε βάθος τετραετίας. Ξέρετε τι έχουν δώσει στη Θεσσαλία? Επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω των πλημμυρών, μια προκαταβολή σε ορισμένα προϊόντα και όχι σε όλα, και και τα 2/3 σχεδόν των αγροτών πήραν 2.000 από την αρρωγή. Αυτά έχουν δώσει από τα 3,3 δις, έχουν δώσει αυτά τα χρήματα όλα και όλα στους Θεσσαλούς που έχουν καταστραφεί, οι οποίοι έχουν σημαντικό πρόβλημα και έχουν και ιδιόμορφες περιπτώσεις. Υπάρχει Κάρλα με 180.000 πλημμυρισμένα στρέμματα κάτω από το νερό, που ούτε ξέρουν πότε θα φύγουν, ούτε αν θα ξανακαλλιεργήσουν, ούτε πότε θα καλλιεργήσουν, ούτε αν θα υπάρχει μέτρο για να μην ξαναπλημμυρίσουν. Υπάρχει χωράφια με φερτά υλικά, με διάβρωση του εδάφους, διαλυμένα χωράφια που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Σύνολο όλα αυτά 350.000 στρέμματα.
και έχουν δώσει κάποια ψίχουλα και βγαίνουν έξω και λένε, και το λένε και κάποιοι καλοθελητές που δεν είναι στα μπλόκα και λένε «Να η Θεσσαλία πάλι τα παίρνει». Και άμα πας στη Θεσσαλία θα σου λένε «Να οι Μακεδόνες τα παίρνουν» και ούτω καθεξής. Δεν πάει έτσι. Κοινός αγώνας, κοινά προβλήματα, κοινά αιτήματα, πανελλαδικός συντονισμός, και θα τους δείξουμε εμείς ποιος έχει τη δύναμη να επιβάλλει λύσεις για τους αγρότες. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τους αγώνες μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες για αυτά που έχουμε κερδίσει στα μπλόκα. Γιατί μόνο με τον αγώνα και μόνο με μορφές όπως και τα μπλόκα, τα οποία πιέζουν την κυβέρνηση, τη στεναχωρούν την κυβέρνηση, να το πω έτσι. Και πρέπει να στεναχωρηθεί και λίγο η κυβέρνηση, αν δεν θέλουμε στα χωριά μας μόνο εμείς. Μόνο με αυτόν τον αγώνα μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, και είχαμε πάρα πολλές. Και το αφορολόγητο και το ακατάσκητο και λεφτά και αποζημιώσεις που δόθηκαν, που δεν θα δινόταν αν δεν φωνάζαμε, αν δεν βγαίναμε ενωτικά και αν δεν βγαίναμε μαζικά. Και ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε ώρες, αλλά θέλουμε να κάνουμε πράξεις, και επειδή είμαστε στη μέση ενός αγώνα και η αγρότικα είναι σταθμός και όχι η κορύφωση αυτού του αγώνα, πρέπει όλοι μαζί, τελειώνοντας τώρα τη συγκέντρωση εδώ, που έχουμε στείλει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί, να πάμε στους συναδέλφους μας που έχουν τα τρακτέρ στο δρόμο. Από την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αγρότικα, θα ενωθούμε μαζί τους και όλοι μαζί θα απαιτήσουμε τη ζωή μας πίσω. Θα απαιτήσουμε να ζήσουμε. Θα απαιτήσουμε να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, απαιτώντας από την κυβέρνηση λύσεις εδώ και τώρα και ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων που έχουμε. Δεν τα εγκαταλείπουμε, δεν λιγοψυχάμε, δεν υποχωρούμε. Να το ξέρουν πολύ καλά, είμαστε μια γροθιά και αυτή τη γροθιά θα τσακίσει οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο. Γεια σας συνάδελφοι, συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τα μπλόκα μας, να βγουν και άλλα μπλόκα, να γίνουμε χιλιάδες και χιλιάδες για να μπορέσουμε να νικήσουμε, και θα νικήσουμε.